ορίζοντας αυτή την φορά ξαναπαίρνει τα βουνά, πηγαίνοντας σε μία από τις αδυναμίες όσον αφορά τους ορεινούς όγκους της Ελλάδας, στην Ροδόπη. Η ώρα είναι ήδη 5:30, σε πολύ λίγα λεπτά θα αρχίσουν να βγαίνουν οι αθλητές ετοιμαζόμενοι να πραγματοποιήσουν τον δεύτερο Ροδόπη Challenge. Στην αυτή είναι η παλιά σημαίνα. Είμαστε στη Ζαρκαδιά, στο 41 χιλιόμετρο. Έχουν περάσει ήδη 4 αθλητές και η θερμοκρασία είναι αρκετά ανεβασμένη. Είναι η χρόνη, από ό,τι βλέπουμε, αρκετά γρήγορη. Σιγά σιγά αρχίζει και είναι μεγάλες ομάδες. Θα πέσει σιγά. Όχι ρε!
Σωστός. Πιο καλύτερα, πιο... Γιατί είναι και παιδί της θάλασσας. Μπράβο, μπράβο. Για τη μικρή. Ωραίος. Πρασινάδα, στα 26 χιλιόμετρα. Και τώρα βρισκόμαστε στη στάση που επιστρέφει. Επιστρέφει και είναι στα... Στα 57. Στην Πρασινάδα και κάνω και το checkpoint των αθλητών που περνάνε. Για Ζαρκαδιά και μετά που γυρνάνε τους τραυματισμούς. Έχει ο Χρήστος. Να τους. Δεν έχει τα κανονικά τα άλλα, ναι, δεν τα έχουν. Πάμε αυτά. Τέλος μπαταρία. Φοβερό ρυθμό, σταθερό. Δηλαδή σε σταθμούς που πήγαμε με τον Χρήστο, τον Κατσάνο και τον Δημήτρη, δεν σε προλαβαίναμε ώρες ώρες. Μας έκανε όχι, πέρασε ο Κώστας ούτε πάλι. Εγώ το περίμενα. Εντάξει, σιγά σιγά έβγαινε. Ωραία. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, υγεία. Είναι μαγευτική διαδρομή για παιδιά. Τη ξέραμε, τη γνωρίσαμε το φθινόπωρο, αλλά και η άνοιξη είναι του κάτι άλλο. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Η εμπειρία για μένα ήταν πρώτη φορά. Ήταν πάρα πολύ ωραίος ο αγώνας, μου άρεσε πάρα πολύ. Από πού να ξεκίνησα τη διαδρομή πρώτα, που ήταν πάρα πολύ φοβερή. Και εδώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από τα μονοπάτια, οφείλω να ομολογήσω. Και από τη σήμαση μετά που ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν έχασες κάπου το μονοπάτι. Πουθενά. Μπράβο. Πουθενά. Έλα, πάμε. Άντε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Γιάννη, μπράβο, μπράβο. Φανταστικά, φανταστικά, φανταστικά. Φανταστικά. Έτσι, του χρόνου πάλι εδώ κανονικά. Έχεις αρέσει τα μετάλλια, δεν έχουμε άλλα. Τα 50 μίλια είναι ένα τεστ για αυτούς που θέλουν να κάνουν τα 100 μίλια, αλλά και για μας που κάνουμε τα 100 μίλια είναι ένα τεστ να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα στο μεγαλύτερο αγώνα. 20 Ιουλίου, που είμαστε πιο χαλαροί, οικογένειες, φίλους, παιδιά και κυρίως νέους οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν Haidu Trail Party. Για τα υπόλοιπα, τα σκληρά, έτσι, είμαστε Οκτώβριος. Θα μαζευτούμε εδώ 3-4 μέρες συγκεντρωμένοι για να ξαναζήσουμε εκείνο το όμορφο, το ωραίο και το δύσκολο.